Κύριε Νεκόκοντα, καταρχήν, πώς ήταν η εμπειρία μέχρι αυτή τη στιγμή στη Νέα Υόρκη? Πόσα χρόνια είχατε να έρθετε καταρχήν? Κάνατε διάφορες εμφανίσεις. Πώς ήταν αυτή η εμπειρία εδώ? Δεν έχω λόγια, πραγματικά. Ένιωσα ότι βρίσκομαι μέσα πραγματικά σε αυτό που αγαπώ. Στη μουσική, στις εκδηλώσεις, η επικοινωνία μου με τους ομογενείς. Μου έδωσαν άλλη μια φορά, η προηγούμενη πρώτη μου εμφάνιση και πρώτη φορά ερχόμενος στη Νέα Υόρκη ήταν το 2013, μήνα μάλιστα Οκτώβριο. Οι εντυπώσεις μου είναι αλήθεια ότι πέρα από τις πρώτες αναμνήσεις του 2013 όπου είχα κάνει την πρώτη μου επικοινωνία με τους ομογενείς και τη συναυλία που είχα κάνει εδώ στη Νέα Υόρκη. Μάλιστα ήταν τότε στο Χιόντικο σπίτι είχε γίνει. Νόμιζα ότι, πίστευα μάλλον, ότι δεν θα την... λέω τι όμορφα που ήταν και πότε άραγε θα μπορούσα τώρα. Πίστευα ότι θα ήταν ίσως η τελευταία φορά η προηγούμενη. Αλλά αυτό όμως, τη φορά ετούτη, γέμισα ακόμα πιο πολύ, να πω έτσι, συναισθήματα πολύ πιο έντονα, γιατί έδωσα και γνώρισα ξανά ανθρώπους που τους είχα στη μνήμη μου, για το επίπεδό τους, για τον τρόπο συμπεριφοράς, την αγάπη για αυτό που λέμε ελληνισμός, την αγάπη που λέμε για Ελλάδα, το οποίο μπορεί να το είμαστε στην ίδια μας τη χώρα, αλλά εδώ όμως, στη Νέα Υόρκη ή απανταχού όπου βρεθώ εκτός της πατρίδας, πραγματικά τα συναισθήματα μεγαλώνουν. Για μας είναι μία συνήθεια, να το πω έτσι, λατρεύουμε, είμαστε. Όταν βλέπεις όμως, φεύγεις από την πατρίδα σου και βλέπεις αυτή τη δίψα που πηγάζει και η διάθεση όλων να μάθουν νέα, να σου μιλούν για την πατρίδα περισσότερο από ό,τι μιλάμε εμείς στην ίδια μας την πατρίδα, είναι κάτι το οποίο σε απογειώνει. Και αυτή η μουσική, διαβάζαμε και πριν έρθετε ότι θα έρθει να μας θυμίσει τις εποχές των Μπουάτοντος. Ήταν εποχές αξέχασης για εκείνα τα χρόνια. Είδαμε όμως και νέους να έρχονται και νεότερης ηλικίας να έρχονται στις παραστάσεις σας. Τι σημαίνει αυτό για το νόημα και το ύφος της μουσικής? Πρώτον, ήταν αλήθεια ότι στην εποχή εκείνη που εγώ ξεκίνησα, γύρω στα 1965, περάσαμε μια πολύ σπουδαία αναγέννηση όσο αφορά τα γράμματα και τις τέχνες όλες, δεν αναφέρομαι μόνο στη μουσική. Λόγος, να μείνουμε λίγο βέβαια στον χώρο της μουσικής, εκεί μέσα σε αυτές τις μπουάτ, τα φυτόρια που ο καθένας είχε την άνεση να πάρει μια κιθάρα, να παίξει ένα καινούριο, ένα τραγούδι του που κανείς δεν το ξέρει. Ήταν δηλαδή ένα βάθρο στο οποίο ο καθένας, παρόλο ότι ήταν μικροί χώροι, στενά, μικρά σκαμνάκια, καρεκλάκια να τα πούμε έτσι, για να μπορέσουμε να βρεθούμε όλοι και να είμαστε, και όμως ήταν τόσο αγαλίαση που αυτό δημιούργησε, εκεί μέσα δημιουργούσανε, εκεί μέσα έρχονταν συνθέτες επώνυμοι τώρα, στα χρόνια μου και στα χρόνια μας, οι οποίοι ξεκίνησαν από εκεί, παίζοντας ένα πρώτο τους τραγούδι. Όσο αφορά δε τους νέους, θα αναφερθώ μόνο ότι στη συναυλία που δόθηκε, που έκαναν ο Σύλλογος των Αθηναίων εδώ στη Νέα Υόρκη, και είχα με τον Τάσο Παπαϊωάννου, είχα επικοινωνήσει μαζί του. Τάσο, του λέω, αν μπορείς, θέλω να βρούμε παιδιά, ακόμα να είναι και ειδικά η δεύτερη γενιάς παιδιά, τα οποία πραγματικά
στην εκδήλωση που έγινε στις 8 του Φλεβάρι και έβλεπες να είναι 4-5 παιδιά, τα περισσότερα από την ορχήστρα να είναι παιδιά. Οι άλλοι ήταν μουσικοί, καταξιωμένοι, έχουν δώσει τις εξετάσεις τους, επαγγελματίες. Τα άλλα όμως τα παιδιά, αυτή η αγάπη, το πώς πέρασαν. Όταν ακούσε, όταν βλέπεις παιδιά μικρά να σου παίζουν ένα βιολοντσέλο, φλάουτο, ένα κανονάκι, ακόμα και το δεύτερο μπουζούκι, νέα παιδιά, να δίνουν την ψυχή τους, να παίζουν, λες, και έβγαζαν τον ήχο που εγώ ζήταγα. Ήτανε ό,τι ωραιότερο και συγκινητικό θα μπορούσα να συναντήσω, γιατί αυτά τα δεύτερα μικρά παιδιά είναι εκείνα τα οποία θα κρατήσουν τον ελληνισμό και τις σήμισες από την πατρίδα, είναι ο συνδετικός κρίκος του μέλλοντος. Αυτό δεν είναι το... Κατανοείται πόσο σημαντικό είναι και εδώ πέρα τώρα όντως πρέπει να μεταλαμπαδεύουμε τον ελληνισμό, αυτό το του μεγάλου, του ωραίου και του αληθινού που λέει το ποίημα, που είναι τόσο λοιπόν σημαντικό. Και κλείνοντας ένα μήνυμα προς την Ομογένεια. Τους εύχομαι σε όλους να είναι, έχουν υγεία, εμψύχως για την πατρίδα, τη χρειαζόμαστε και πιστεύω ότι την έχουν, να είναι όλοι γεροί και να συνεχίσουν το έργο τους, σκεφτόμενοι πάντα τις ρίζες, όσο και αν ζουν μακριά, όσο ακόμα και αν έχουν χρόνια να γυρίσουν, να σκέφτονται την πατρίδα τους, τις ρίζες. Η Ελλάδα τους έχει ανάγκη.